Γεια σας, καλώς ήρθατε στα Cooler, τι κάνετε! Ελπίζω να είστε πάρα, πάρα πολύ καλά. Σήμερα η μέρα είναι Τρίτη, η Τρίτη είναι μια δύσκολη μέρα γενικά. Εντάξει, τα ίδια έλεγα και χθες για την Δευτέρα. Δεν πειράζει, όλες οι μέρες είναι δύσκολες. Αλλά καταφέρνουμε παιδιά πάντα με κάποιο τρόπο να τα βγάζουμε πέρα και να ζούμε για ακόμα μια μέρα. Όπως έλεγε και ο φίλος μου ο Παύλος Παυλίδης, εντάξει, όχι φίλος μου, ο Παύλος Παυλίδης Σκέτο, άλλη μια μέρα, άλλη μια έστερα και άλλη, και ύστερα άλλη, πάλι άλλη μια μέρα. Όποιος τολμήσει να σηκώσει το κεφάλι, άλλη μια σφαίρα, ακόμη μια σφαίρα. Αυτό ακριβώς έλεγε λοιπόν ο Παύλος Παυλίδης και καλά τα έλεγε, έχω να πω εγώ. Το θέμα σήμερα είναι. Επειδή ο Παύλος Παυλίδης δεν ξέρω αν είναι καλό ή κακό παιδί, εμείς μπορεί να έχουμε υπάρξει κακά αγόρια ή κακά κορίτσια. Εντάξει, εγώ κακό αγόρι δεν μπορώ να έχω υπάρξει, αλλά ένα αγόρι θα μπορούσε να έχει υπάρξει κακό αγόρι, τέλος πάντων. Και θα ήθελα να μου πείτε πότε υπάρξατε τέτοια κακά παιδιά. Και τι είναι αυτό που μας τραβάει στα κακά αγόρια και στα κακά κορίτσια. Όχι στα κακά κορίτσια στο συγκρότημα. Στα κακά κορίτσια το κακά σαν επιθετικός προσδιορισμός στο κορίτσι. Νόμιζα ότι για λίγο έσκησε το καλσόν μου, αλλά όχι τελικά παιδιά, όλα καλά με το καλσόν. Ξέρετε, είναι αυτό που αγοράζεις ένα καλσόν και έχεις αποφασίσει ότι έχεις πετάξει 5 ευρώ έτσι. Για να φορέσεις μία φορά ένα outfit. Μετά δεν πρόκειται ποτέ ξανά, ποτέ όμως. Δηλαδή ειδικά αυτά τα οπακ δεν ήταν διάφανα. Παιδιά, έχω και ένα ζωάκι εδώ πέρα στο πλατό μαζί μου σήμερα. Έχουμε την. Τη Μίγα. Την Βασίγα, τη Μίγα. Δεν μπορώ να τη βρω ένα όνομα. Βασίγα. Τη λένε Βασίγα τη Μίγα μας. Όχι, δεν σας κάνει. Αυτό μπορείτε ρε παιδιά, τι να κάνω. Λοιπόν, μας στέλνετε και μας λέτε στο CoolerMatTV, στο Twitter. Σχετικά με την κακή πλευρά του χαρακτήρα σας, της προσωπικότητάς σας. Και μας στέλνετε και στο αντίστοιχο post που γίνει στη σελίδα του MatTV στο Facebook. Προς το παρόν θα πάμε σε ένα κομμάτι και θα επιστρέψουμε σε λιγάκι. Cooler και είδα τώρα το Snoop Dogg σε αυτό το κλιπ που έπαιζε και να σας πω ότι το καλοκαίρι τον είδα από κοντά το Snoop Dogg, αλλά τύπου από υπερβολικά κοντά, από πάρα πολύ κοντά. Εγώ να είμαι εκεί και αυτός να είναι εκεί. Ναι παιδιά, ήταν τόσο κοντά και ήταν πάρα πολύ ψηλός και πάρα πολύ αδύνατος. Ήτανε... Μινά σταμάτα αλήθεια. Έχεις μια Μίγα, Μινά. Πώς την είπαμε τη Μίγα μου? Σίγα, Σβεντίγα, δεν ξέρω. Δεν μου έρχεται. Τέλος πάντων, έχει σημασία. Ήμουνα στο Exit στη Σερβία, στο φεστιβάλ, το οποίο γίνεται στο Novi Sad, που είναι μια πάρα πολύ όμορφη περιοχή της Σερβίας. Πάρα πολύ γραφική. Το φεστιβάλ λαμβάνει χώρα στο Πετροβαράντιν Fortress, το οποίο είναι ένα φρούριο που διασχίζει το Δούνευ με γέφυρα για να πας. Έχει τύχη και τέτοια κρυφά μαγαζιά μέσα στα τείχη. Ήταν τέλεια. Τέλος πάντων. Και ήμουν πάρα πολύ τυχερή, είχα δημοσιογραφική διαπίστευση για το Exit, που σημαίνει ότι μπορούσα να πηγαίνω εκεί που ήταν οι δημοσιογράφοι. Και πάω εκεί πέρα μια μέρα και βλέπω ξαφνικά ένα χαρτί το οποίο έλεγε Press Conference με το Snoop Dogg. Και λέω εγώ τι φάση. Και απλά γράφω το όνομά μου στη λίστα και όντως μπαίνω μέσα και ήταν ο Snoop Dogg. Και ήταν τέλειο. Ήταν πάρα πολύ ωραίο. Δεν έχω ξαναδεί ποτέ από τόσο κοντά κάποιον τόσο υπερβολικά πολύ διάσημο. Λοιπόν, σχετικά με το θέμα μας, αν έχετε υπάρξει κακά αγόρια ή κακά κορίτσια, αν έχετε τραγουδήσει το «Ήρθες πάλι πίσω σαν το δολοφόνο», η Super Angie Flygy μας λέει «Δεν θεωρώ ότι είμαι κακιά από τη στιγμή που οι άλλοι είναι βλάκες». Κοίτα να δεις, Super Angie Flygy, να σου πω ότι πολλές φορές και εγώ σκέφτομαι έτσι. Πάρα πολλές φορές σκέφτομαι έτσι. Όλες οι γυναίκες λέει ο Μινάς, αλλά δεν το πιστεύω. Πιστεύω ότι υπάρχουν όλοι οι άνθρωποι, λέει η Αμαλία. Το έχουμε γενικεύσει πάρα πολύ. Τι φάση. Οι πάντες λοιπόν έτσι σκέφτονται. Αχ, πάλι είδα τη γατούλα μου εκεί πέρα στην άκρη. Τι ωραία που είναι. Τι είναι τη γατούλα μου, Όχι, δεν είναι μέσα στο πλατό. Είναι εκεί πέρα στη φάσα. Κάτω. Είναι πάρα πολύ τέλεια. Τέλος πάντων. Αλλά πρέπει λίγο να ξεκαβαλήσουμε, Super Angie Flygy μου. Αυτό πιστεύω εγώ. Λίγο το καλάμι το παρκάρουμε. Γιατί δεν θα τα πάμε καλά και μετά δεν θα μας αγαπάει κανείς. Η Σίλβια γράφει «Είμαι κακιά με αυτούς που μου βγάζουν το κακό μου εαυτό». Και γιατί σου τον βγάζουνε, πώς τον βγάζουνε. Ανάλυσέ το σε παρακαλώ. Η Ευαγγελία μας γράφει γενικά «Είμαι εντάξει, καλή κοπέλα, αλλά είμαι κακιά μέχρι ένα κανονικό σημείο». Ποιο είναι αυτό το κανονικό σημείο, παιδιά, πείτε μου με λεπτομέρειες. Η
Mary Maslow λέει: εγώ δεν θεωρώ τον εαυτό μου κακό, γιατί στο σχολείο σχεδόν ποτέ δεν κάνω φασαρία. Μερικές φορές ναι, αλλά όχι πολλές. Κοίτα, τώρα φάσκεις και αντιφάσκεις αυτό το comment. Λες σχεδόν. Α, όχι, λες σχεδόν ποτέ. Έχεις δίκιο, συγγνώμη. Σε παρεξήγησα. Μερικές φορές ναι, κάνεις φασαρία. Τι κάνεις ακριβώς με την τάξη? Εγώ βάφω τα νύχια μου. Εγώ αυτό έκανα. Αλήθεια. Αυτό έκανα εγώ. Ντροπή μου βέβαια. Αλλά τι να κάνω, αφού ήμουν πανέτοιμη σε όλα μου τα μαθήματα και όποτε με ρώτησε ο δάσκαλος κάτι, του απαντούσα. Και ας έβαφα τα νύχια μου, και ας μύριζε όλη τα εξημανώ. Και ας με έβριζαν οι φίλοι μου. Δεν πειράζει καθόλου. Συνέχεια. Η Έλενα μας λέει: όσο καλή μπορεί να είμαι, αλλά τόσο και χειρότερη κακιά γίνομαι. Έτσι, γιατί άμα σε πειράξουν, αυτό πρέπει να κάνεις. Παιδιά, δεν ξέρω γιατί μιλάω με αυτή τη φωνή σήμερα. Μάλλον είναι επειδή έχω βάλει φούστα. Αλλά μιλάω όντως μια περίεργη φωνή, δεν το έχετε παρατηρήσει. Δεν ξέρω γιατί. Περίεργο. Η Χριστίνα λέει: είμαι κακιά για πλάκα. Όταν με γνωρίζουν όλοι με περνούν για αγία, αλλά αργότερα αλλάζω γνώμη. Καλό ή κακό? Εμένα όταν με γνωρίζουν όλοι νομίζουν ότι είμαι τεράστια bitch και μετά δεν ξέρω αν αλλάζουν γνώμη ή όχι. Αλλά δεν πειράζει. Δεν πειράζει, παιδιά, γιατί στη ζωή έχουμε δίπλα μας τους ανθρώπους που όντως τα προσπερνούν όλα αυτά και μπαίνουν μέσα στην καρδιά μας και καταλαβαίνουν ποιοι είμαστε πραγματικά. Έτσι γίνεται. Γιατί όλοι. Σχεδόν όλοι οι άνθρωποι τέλος πάντων έχουν κάτι καλό μέσα τους. Okay. Η Άννα μας λέει: δεν θεωρώ τον εαυτό μου κακό κορίτσι. Πάντως τα κακά αγόρια με τραβάει η αυτοπεποίθησή τους. Ναι, αυτό το ύφος το εντάξει, ξέχω. Ξέχω. Αυτό ναι, ισχύει. Αυτό είναι πάρα πολύ γοητευτικό στα κακά αγόρια. Τα κακά αγόρια είναι. Είναι μεγάλο θέμα. Εγώ πάντα ήμουν με καλά αγόρια γενικά, αλλά κάποια στιγμή με πήρε η κατωβόλτα. Πρέπει να πω. Αλλά δεν πειράζει, παιδιά. Επανερχόμαστε και τώρα ψάχνουμε για γαμπρό. Το έχουμε πει αυτό, έτσι. Σε περίπτωση που βρείτε κάποιον, εδώ είμαι, καθημερινά 3 ώρα, να μου τον προωθήσετε. Το Ελληνάκι μας γράφει: δεν είμαι κακιά, αλλά όταν ζηλέψω πολύ, είτε για φίλη μου, αλλά πιο πολύ για αγόρι, μπορεί να γίνω πολύ κακιά. Βέβαια δεν είναι καλό. Και όταν γίνεσαι κακός, τι κάνεις, ας πούμε. Κανείς. Πείτε μου τι μπορείς να κάνεις όταν γίνεσαι κακός, πώς το εξηγείτε εσείς? Γιατί εγώ όταν είμαι κακιά, το χειρότερο που μπορώ να κάνω είναι να γκρινιάξω πάρα πολύ, να βρίσω πάρα πολύ και να κάνω και το bitch face μου, αυτό το αγαπημένο που σας έχω δείξει πάρα πολλές φορές, αυτό. Αυτό. Ναι, έτσι δεν πρέπει. Το έφαγες τώρα εσύ όμως, σου ήρθε καλά το bitch face μου, δεν σου ήρθε? Είδες, το ξέρα μηνά. Λοιπόν, συνέχεια. Ο Κωνσταντίνος, πιστεύω είμαι καλό παιδί. Κωνσταντίνε, και εμείς νομίζουμε πως είσαι καλό παιδί, γιατί μας αγαπάς εδώ πέρα από την πρώτη στιγμή. Όσο για τα bad girls, λέει μου τις πάνε αφάνταστα. Α, bad girls είναι και το κομμάτι που έχει βγάλει η MIA. The faster young bad girls do it well. The faster young bad girls do it well. Tun, turu, tun, turu. Πάμε σε ένα break και ερχόμαστε. Tun, turu. Καλά τα λένε. Καλά τα λένε τα κακά κορίτσια, λοιπόν. Και επιστροφή εδώ στο Cooler με το θέμα μας. Τα κακά αγόρια και κορίτσια. Πότε γινόμαστε κακά αγόρια ή κακά κορίτσια? Κακά αγόρια, όπως είπα στην αρχή της εκπομπής, τα κορίτσια μάλλον δεν μπορούν να γίνουν, δεν ξέρω. Εκτός στις απόκριες μπορεί να το κάνετε κάπως. Αλλά ξέρετε, ο καθένας το φίλο του, φαντάζομαι. Και τι είναι αυτό που μας τραβάει στα κακά παιδιά? Και στα κακά κορίτσια και στα κακά αγόρια. Αυτό θέλω να μου πείτε και μας στέλνετε στο Cooler MTV στο Twitter, αλλά και στο post που γίνει στη σελίδα του Facebook του MTV. Ναι, λοιπόν, συνέχεια. Να πω ότι στο Facebook γενικά ασχολείστε λίγο περισσότερο με τον λόγο για τον οποίο μας αρέσουν τα κακά παιδιά και μου αρέσει αυτό. Οπότε θα διαβάσω μερικά σχόλια από εκεί. Η Καλαζωμάτα Λίτσα μας λέει: ο τρόπος που σου. Που σου φέρονται. Α, γράφει φέρονται. Που σου φέρονται, που θα σου πούν: είσαι δικιά μου με τη μία. Αυτό το ownage λες, αυτό είναι το στυλ τους, το σε έχω. Αυτό είναι πιστεύω. Η Νίνα λέει: ο τρόπος και η αποφασιστικότητά τους, θα συμφωνήσω. Αν πουν είσαι δικιά μου, τέλος. Παιδιά, εντάξει όμως, έχουμε και μια αξιοπρέπεια, έτσι. Όντως έχουμε, μην βλέπετε έτσι. Όντως έχουμε μία αξιοπρέπεια, κορίτσια. Δεν είμαστε κανενός. Όπως λέει και η Σανταϊζίνια, είμαι βροχή και δεν είμαι κανενός. Έτσι είναι, παιδιά. Το πόσο επιτρέπουμε στους ανθρώπους να μένουν στη ζωή μας είναι δική μας επιλογή και πάντα έχουμε τον έλεγχο. Μην ξεχνιόμαστε. Εντάξει. Εντάξει. Μ' ακούτε εκεί έξω, έτσι. Σας παρακαλώ. Αμαλία, δεν ξέρω. Αμαλία, σε εσένα μιλάω αυτή τη στιγμή. Η Μαριάννα λέει: ο τρόπος που μιλάνε και συμπεριφέρονται. Όταν ο άλλος είναι φλόρος και ντρέπεται να πει για, τι να τον κάνεις? Θες τον κακό παιδί που θα έρθει και θα σαρπάξει απλά και θα σε φιλήσει μπροστά σε όλους. Εντάξει, παιδιά μου. Εντάξει. Μπράβο. Μπράβο. Μου φτιάχνετε εικόνες. Η Άγγελα Μικρή Σουάγκερ λέει: η ανυπακοή τους και ο τρόπος τους.
για την αποκοή του, ναι. Τα κακά παιδιά μας, λέει ο Αγγελάκος Σκέιτερ, όταν θέλουν κάτι πολύ, το κάνουν σίγουρα δικό του. Ο Τζονάκος γράφει: όταν αγαπάμε, αγαπάμε αληθινά. Και όταν θέλουμε κάτι δικό μας, αργά ή γρήγορα θα γίνει. Ο Τζονάκος φαντάζομαι το λέει αυτό γιατί είναι κακό αγόρι. Ότι βάζουν αυτό σε αυτή την κατηγορία. Ε, Τζονάκο. Λοιπόν, η Pop μας γράφει: τα κακά παιδιά μας τραβάνε οι παρέες μας, οι οποίες είναι επηρεασμένες από αυτά τα άτομα. Δεν κάνουμε παρέα με κακά παιδιά. Εντάξει. Με τα καλά παιδιά πηγαίνουμε εμείς. Εγώ πάντα με τα καλύτερα παιδιά έκανα παρέα. Πάντα. Μακριά από όλα. Είμαι εγώ το κακό κορίτσι. Δεν είμαι το κακό κορίτσι. Απλά μπορεί να γίνει να γίνω μπίτσο. Αλλά δεν είμαι το κακό κορίτσι, Αμαλία. Παιδιά, τι λέτε τώρα. Ντροπή σας. Ντροπή σας. Σας παρακαλώ. Θα χρησιμοποιήσω πάλι αυτόν τον πάρα πολύ ψηλό τόνο στη φωνή μου. Άμα συνεχίσετε να μου λέτε πως είμαι μπίτσο. Εντάξει. Και δεν σας αρέσει αυτό καθόλου. Ο Νίκος μου λέει θα επικοινωνώ με τα δελφίνια. Ναι. Ο Νίκος πραγματικά μιλάει μία φορά την εκπομπή, ας πούμε, αλλά λέει κάτι έτσι. Η Νικολέτα λέει: στα κακά αγόρια μας αρέσει το ντύσιμο, ο τρόπος που φέρεται το ύφος, το attitude, παιδιά, είναι μεγάλο πράγμα. Swag, attitude. Η Δέσποινα Μύθη μας λέει: οι πράξεις τους που ίσως να είναι ακραίες και η αποφασιστικότητά τους που δεν ακούνε κανέναν και τίποτα και κάνουν ό,τι θέλουν. Αυτό καρδούλα. Έβαλε και καρδούλα μετά η Δέσποινα, να σας πω. Η Δέσποινα αγαπάει μάλλον κάποιο κακό αγόρι, έχω να πω εγώ. Τι είναι αυτά τα πράγματα, Δέσποινα. Ντροπή σου. Ντροπή σου. Όχι, εντάξει, όχι ντροπή σου. Αγάπη όποιον θες. Δηλαδή, αγάπη των πλησίων σου. Όποιον βρεθεί πιο κοντά σε σένα, αγάπα. Αγάπα τον, την Αμαλία σαν έναν αδερφή σου. Αμαλία, πάμε σε κομμάτι, εντάξει. Πάμε σε ένα κομμάτι, πάμε. Και είμαστε και πάλι εδώ. Μινά, γιατί γελάς. Δεν κατάλαβα. Σε παρακαλώ, δηλαδή. Παιδιά, με κοροϊδεύετε. Με κοροϊδεύουν οι ίδιοι μου οι συνεργάτες. Αυτό σημαίνει αυτή τη στιγμή. Α, εσένα κοροϊδεύουν. Σίγουρα κοροϊδεύουν εσένα, Αμαλία, έτσι. Οκ, εντάξει. Είπα μήπως. Λοιπόν, ο Βασίλης λέει: δεν είμαι κακός, αλλά αντικειμενικός. Απλά σε κάποιους δεν αρέσει. Μήπως τα κριτήριά σου για την αντικειμενικότητά σου είναι λίγο αυστηρά τότε. Δεν ξέρω. Μήπως θα πρέπει να το σκεφτείς αυτό. Μπορεί. Λοιπόν, η Ειρήνη λέει: γενικότερα είμαι καλή, αλλά έχω γίνει και κακιά. Τα κακά αγόρια λέει: τραυμάτα βλέμματα γιατί έχουν αυτό το κάτι, βρε παιδί μου. Αυτό το κάτι που θέλω. Και τη γαρμπή. Ναι, και μου απάντησε επίσης ότι αυτό με το Μανώ το κάνει και εκείνη. Όχι, ντροπή, παιδιά, δεν τα κάνουμε αυτά τα πράγματα στη σχολή. Δεν τα κάνουμε. Η Ανούλα λέει: είμαι πολύ σκυλοκυγοίστρια, αλλά εντάξει, είμαι καλή. Αχ, μάλλον δεν έπρεπε να την πω αυτή τη λέξη στον αέρα, αλλά δεν πειράζει τώρα. Πάει, έφυγε. Η Ζωή Μπάρ λέει: κακιά όπου και όταν χρειάζεται. Και ο Νίκος λέει: είμαι πολύ εκδικητικός. Μην τον δείξουμε αυτό στον αέρα, παιδιά, γιατί έχει κακή λέξη μέσα. Αν μου παίξουν μπιπ, πρέπει οπωσδήποτε να του κάνω κάτι. Αλλά κατά τα άλλα πιστεύω ότι είμαι πολύ καλό παιδί. Η εκδίκηση, παιδιά, δεν είναι κάτι τόσο. Τι, αυτό, είμαι άγρια. Η εκδίκηση, παιδιά, μερικές φορές δεν χρειάζεται. Αλήθεια σας λέω. Μερικές φορές απλά άστον τον άλλον να ξέρει ότι ξέρεις και να βράζει. Και να περιμένει να δει πότε θα του φέρεις και εσύ μην του φέρεις ποτέ. Θα ζει όλη τη ζωή με αυτό το άγχος. Αυτό πιστεύω, παιδιά μου. Εντάξει, αυτό περνάω εγώ προς τα έξω. Αυτό είναι το μήνυμά μου. Η Μέρη Μερούλα λέει: γίνομαι κακιά μόνο, με νευριάζουν για οποιοδήποτε λόγο. Τα bad boys πιστεύω ότι μας τραβάνε επειδή είμαστε το αντίθετό τους. Δηλαδή, εμείς είμαστε καλά κορίτσια. Δεν ξέρω. Η Γιολάντα λέει: όταν είμαι καλή, είμαι καλή. Όταν όμως είμαι κακιά, είμαι καλύτερη. Το when I'm good, I'm good, but when I'm bad, I'm better. Αυτό λες. Λοιπόν, η Henry Love λέει: σχετικά δεν είμαι κακιά. Μόνο όταν η άλλη φοράει φούστα με τζιν. Παίρνω το κακό μου αυτό και το κουτσοπολεύω. Φούστα με τζιν. Νομίζω ότι αυτό ήταν λίγο μόδα τέλη 90s. Φαντάζομαι αυτό εννοείς, τζιν και από πάνω φούστα. Ναι, αυτό ήταν λίγο μόδα. Παιδιά, εμένα μ' άρεσε. Δεν το έκανα εγώ. Δεν το φόραγα εγώ προφανώς, γιατί εγώ αυτά τα πράγματα ποτέ. Αλλά το διάβαζα σε ένα κόμικ και μία από τις κοπέλες που ήταν στο κόμικ δινόταν έτσι και μ' άρεσε. Δεν νομίζω ότι το είδα ποτέ στην πραγματικότητα, βέβαια, από κοντά. Τέλος πάντων. Η Άντζελα λέει: γενικά είμαι καλή, αλλά έχω την τύχη not να ζω στα δυτικά προάστια με αποτέλεσμα να καίγονται τα μάτια μου και αναγκαστικά κράζω. Όχι, Άντζελα, δεν πρέπει να κράζουμε. Δεν πρέπει. Πρέπει να δεχθείς τη διαφορετικότητα του άλλου και να σέβεσαι τις επιλογές του. Οκ. Τι, ας φορέσει ο καθένας ό,τι θέλει. Σκέψου ότι και εσύ κάποια στιγμή στη ζωή σου έχεις κάνει πολύ λάθος ενδυματολογικές επιλογές. Γιατί να έχει εκείνη τη στιγμή ανθρώπου που λέει πω, κοίτα τι φόρεσε, πω, κοίτα πώς είναι, πω, χαλιά. Δεν είναι λίγο βλακή αυτό.
μην κράζουμε, παιδιά. Δεν είναι ωραίο. Αφήστε τους ανθρώπους να κάνουν ό,τι γουστάρουν. Από τη στιγμή που δεν σε επηρεάζει, εσένα, δεν είναι ότι σε μαχαιρώνει κάθε φορά που συμβαίνει αυτό. Ας μην μιλάμε άσχημα για ανθρώπους που δεν ξέρουμε και απλά επειδή βλέπουμε πράγματα. Okay. Ή και για ανθρώπους που ξέρουμε. Ας μην μιλάμε άσχημα. Γενικά, ας μην μιλάμε άσχημα. Να σεβόμαστε τους άλλους. Okay. Εκτός αν έχουν φερθεί άσχημα σε εμάς προσωπικά, που και εκεί πέρα δεν πρέπει να κάθομαστε να κράζουμε και να θάβουμε και τέτοια. Πρέπει να πηγαίνουμε και να λύνουμε τα θέματα. Αυτό πρέπει να κάνουμε. Και άμα άλλος να γυρίσει το κεφάλι, άστρο στην τύχη του. Δεν αξίζει καν. Τι έχω κάνει, παιδιά, σήμερα. Είμαι γλυκούλα σήμερα. Δεν ξέρω γιατί. Δεν ξέρω τι έχω πάθει. Πάμε σε ένα break και επιστρέφουμε σε λίγο. Είμαστε και πάλι εδώ, λοιπόν. Επιστροφή στο cooler και επιστροφή με τα δικά σας σχόλια. Να, ορίστε, το έκανα. Το έκανα λίγο. Όχι, δεν πειράζει. Το φτιάξω, παιδιά, θα το φτιάξω. Μην ανησυχείτε. Καλά, εντάξει, τώρα έχω ξυρίσει και πόδι. Μιλάμε. Μεγάλη επιτυχία, παιδιά. Ναι, φοράω καλσόν, φοράω σκούρα καλσόν για να μην φαίνεται. Όχι, ντροπήσεις, παιδιά. Είναι μία από αυτές τις πολύ ωραίες μέρες που ναι, τα πόδια μου σε πάρα πολύ καλή κατάσταση. Και μου αρέσουν τα καλσόν τα μαύρα, τα διάφανα πάρα πολύ τελικά. Δεν είχα ποτέ, γιατί αυτό γίνεται χάλια συνέχεια με πόντους και τέτοια. Αγόρια, αυτή η κουβέντα σας ενδιαφέρει τόσο πολύ, πραγματικά. Αυτή τη στιγμή είμαι σίγουρη ότι είστε κολλημένοι στις τηλεοράσεις. Αλλά μου αρέσουν πάρα πολύ αυτά και ας κάνουν πόντους όλη την ώρα και σκαλάζεις 4 ευρώ και 10 λεπτά για μία εμφάνιση. Και φαντάζομαι αυτή η εμφάνιση να είναι στη δουλειά, έτσι. Να έρχεσαι στη δουλειά σου να χαλάς 4 ευρώ. Και μετά, πόσες μέρες έρχομαι στη δουλειά το μήνα? Έρχομαι κάθε μέρα 20 μέρες, 22, επί 4, 88. 88 ευρώ, φίλοι μου. Δεν τα λες και λίγα. Σε καλσόν. Υπερβολική. Λοιπόν, στο Facebook μας λέει η εξωκοσμική ύπαρξη. Κακή πλευρά του εαυτού μου. Ζηλιάρα είμαι, αλλά δεν το δείχνω. Όπως επίσης δεν ξέρω. Αν με ακουμπήσουν και μου φερθούν πολύ υποτιμητικά, μπορεί να τους τσακίζω στο ξύλο. Παιδιά, όχι βία! Όχι βία! Κάτι κακό λέει που είχε κάνει. Έχουν υπάρξει φορές που συμμετείχε στο να τρελάνουν έναν άνθρωπο. Αυτό το έχω κάνει, παιδιά, εγώ μόνο μία φορά στη ζωή μου. Τύπου φάρσα, αλλά ήταν πάρα πολύ βαρύ. Γι' αυτόν. Εντάξει, δεν έκανα κάτι κακό, ούτε. Απλά στεναχωρήθηκε, ας πούμε, από αυτό που κάναμε. Δεν είχε. Είχε σχέση με σχέσεις, οκ. Okay. Και δεν ήταν πάρα πολύ αστείο. Ισχύει πως δεν ήταν πάρα πολύ αστείο. Και αυτός ο άνθρωπος μου παίρνει ακόμα τηλέφωνο και με βρίζει. Ορίστε. Και το είχα κάνει αυτό πριν από 4 χρόνια. Οπότε, παιδιά μου, γενικά. Ας μην τρελαίνουμε τους ανθρώπους και ας τους αφήνουμε στην ησυχία τους. Και ας μην κάνουμε άσχημες φάρσες και άσχημα αστεία, γιατί ο άλλος δεν ξέρει ποτέ πώς θα τα πάρει. Και μπορεί να σε παίρνει μετά από 4 χρόνια τηλέφωνα και να σε βρίζει. Και αυτό δεν είναι πάρα πολύ ωραίο. Και εσύ θα σκέφτεσαι μέσα σου ότι καλά να πάθω, να μην είχα κάνει βλακεία. Λοιπόν, η Κλάουντια λέει: τα κακά παιδιά σε τραβάνει γιατί είναι πονηρά και έξυπνα. Ό,τι θέλουν το κάνουν και το παίρνουν τέλος. Η Αργυρό μας γράφει: εμένα δεν με θεωρούν κακιά, μόνο τρελή. Είσαι τόσο τρελή, είσαι τόσο τρελή. Αυτό είναι ένα πάρα πολύ ωραίο τραγούδι από τα Φρούτα του Δάσους. Μου αρέσει πάρα πολύ και λέει: είσαι τόσο τρελή. Και το λέει έτσι, το κάνει λί. Σαν το Μύριο Στρατή λίγο. Λίγο. Ο Μύριο Στρατή το κάνει λίγο το λάμα, δεν το κάνει. Τέλειο είναι. Αμαλία, τι μου είπε. Δεν άκουσα καν. Ο Μπρους Λί. Μπρους Λί. Λοιπόν, ο Άλεξ λέει: είμαι κακός με αυτούς που με αδικούν και επιμένουν στα λάθη. Η Μοσχούλα, είμαι καλή, αλλά αν τα πάρω. Άμα τα πάρω, θα πάρω φόρα. Αυτό είναι κίτρινα ποδήλατα. Από όπου μιλάμε, μουσικές αναφορές που κάνει σήμερα, τις έχω τερματίσει, έτσι. Μπράβο μου, μπράβο μου. Η Μαρία λέει: τα κακά παιδιά έχουν φάση. Δεν βαριέσαι ποτέ. Επίσης έχουν αυτό το κάτι που σε τρελαίνει. Αυτή την τόλμη και το θάρρος. Κακιά γίναμε μόνο σε αυτές που κολλάνε στο αγόρι μου. Παιδιά, δεν κολλάμε στα αγόρια άλλων. Τι, γιατί? Γιατί έχουν κοπέλες. Δεν πρέπει. Δεν είναι σωστό. Εκεί λέει: όχι απλά γίνεται κακιά, αλλά η κοπέλα που θα τολμήσει έχει τελειώσει. Έχει τελειώσει από την Μαρία. Τι άλλο έχουμε? Έχουμε ένα πάρα πολύ ωραίο σχόλιο από την Ελένη, η οποία γράφει: εμένα τα κακά αγόρια δεν μου αρέσουν γιατί νομίζουν ότι είναι μάγκες. Και πάρα πολύ σωστά τα λες. Πάρα πολύ σωστά. Έχω βγει τις προάλλες με έναν φίλο, ας πούμε, ο οποίος μάλλον δεν με βλέπει τελείως φιλικά. Και έχει αυτό το στυλ το. Εντάξει, και όταν θα. Όταν θα παντρευτούμε, ας πούμε, θα είναι μπλα μπλα. Και εγώ είμαι.
με ενδιαφέρεις, ας πούμε, αλλά είχε πάρα πολύ attitude και μου την έδινε λίγο στα νεύρα. Οκ, okay, παιδιά, όσο κακά αγόρια εκτενάστε, μερικές φορές απλά δεν σε γουστάρει. Οκ, okay, απλά δεχτείτε το. Δεν μπορείτε να το καταφέρετε έτσι από το τίποτα. Οκ, okay, πάμε στα κομμάτια, ερχόμαστε σε λίγο. Ναι, ναι, είμαστε όντως εδώ λοιπόν στο cooler. Επιστρέψαμε δεξιά. Και συνεχίζουμε για μία τελευταία φορά σήμερα με το θέμα μας, το οποίο είναι τα κακά κορίτσια και κακά αγόρια. Πότε γίνανε κακά κορίτσια και κακά αγόρια. Γιατί είναι αυτό που μας τραβάει στα κακά αγόρια και τα κακά κορίτσια. Και συνεχίζουμε. Έχουμε τον Ρίγα, ο οποίος λέει: δεν γίνομαι κακός, διότι μου αρέσει να με βλέπουν ακόμα και οι εχθροί μου να περνάω καλά. Ωραίο, ωραίο αυτό ο Ρίγα. Και άσε αυτούς να με βρίζουν, εγώ δεν γυρνάω να πω τίποτα για αυτούς. Όμως, αν με φτάσει στο αμήν, την έβαψες. Οκ. Okay. Άμα το τερματίσει ο άλλος, εντάξει. Εντάξει, αλλά μπράβο, Ρίγα, αυτό είναι πάρα πολύ σωστό άτυπο. Συμφωνώ μαζί σου. Δέσαι να μας λέει: δεν το χαρακτήριζα τον εαυτό μου κακό. Αλλά αν καταλάβω ότι με θάβουν πίσω από την πλάτη μου, ενώ το παίζουν καλή μπροστά μου, εκεί τα παίρνω στο κρανίο και μου βγαίνει η κακή μου πλευρά. Τα κακά αγόρια σίγουρα έχουν την εξωτερική εμφάνιση και λένε αυτό που σκέφτονται. Και κυρίως όταν αγαπάνε, αχ, όταν αγαπάνε, κάνουν τα πάντα για το άλλο τους μισό. Τους βγαίνει δηλαδή η καλή τους πλευρά. Ναι, αλλά ποτέ δεν μπορείς να αλλάξεις ένα κακό αγόρι, φίλη μου, Δέσποινα. Ποτέ. Το κακό αγόρι θα είναι πάντα κακό αγόρι. Και αυτή είναι μια αλήθεια. That's the truth. I'm so sorry. Συνέχεια. Όχι, δεν το κλείσα. Πήγα να κλείσω το Twitter. Λοιπόν, λέει η Σταυρούλα. Γενικά είμαι καλή, αλλά όταν είμαι κακιά είμαι καλύτερη. Το είπαμε και πριν. Αυτό το είπε και κάποιος άλλος αυτό το αστείο. Καλωσύνη, παιδιά. Για τα αγόρια είναι καλά τα bad boys. Γιατί είτε σε κάνουν να εκτιμάς τα καλά, είτε σου χαρίζουν να ξέχασαι τις στιγμές. Εγώ νομίζω ότι όλοι είμαστε καλοί κατά βάθος. Εντάξει, παιδιά μου. Και όσοι είναι κακοί, είναι για κάποιο λόγο κακοί. Και κάτι τους έχει. Ωραία, το σαρδά μου. Κάτι τους έχει συμβεί και είναι έτσι κακά. Μπορεί να στρώνουν, δεν ξέρεις ποτέ. Η Λίνα λέει: μου τις πάνε οι ψιλομύτες, οι δίθεν και τα υποτιθέμενα μαγκάκια. Ω, ναι. Εντάξει. Όταν ζηλεύει γίνεται κακιά η pretty girl. Και ο Δημήτρης μας λέει: γίνομαι κακός όταν ο άλλος είναι fake μέχρι η δίαση όταν μου επιτίθεται. Σε μάχη πάντα τα δίνει όλα. Σε μάχη με φωτόσπαθα. Καλά, το χατί μου το βράδυ, πόπο! Μου σπάσε τόσο πολύ τα νεύρα. Έτρεχε σα τρελό όλη νύχτα και ανέβαινε στα κεφαλάια του κρεβατιού μου πάλι που από όταν έπεσε πάνω μου και μου ρατζούνε στην πλάτη. Έχω πάθει ψυχολογικό όταν ανέβαινε στο κεφαλάκι και ξυπνάω πάντα με το που το καταλαβαίνω ότι είναι εκεί. Και είχε αρχίσει κιόλας και το ξύνει τώρα. Το κρεβάτι μου. Το οποίο του μεταξύ πόνεσα για να το πληρώσω, έτσι. Ήταν ίσως το πιο ακριβό πράγμα που έχω πάρει στο σπίτι μου. Γιατί είναι κρεβάτι. Οκ. Okay. Και μία φορά είχα πάρει ένα κρεβάτι 70 ευρώ από ένα γνωστό μαγαζί, το οποίο απλά κατέρευσε κατευθείαν. Τώρα πήρα ένα σωστό κρεβάτι και έχω το γατί να μου το διαλύει. Τι πράγμα είναι αυτό. Αλλά σε κάποια φάση ξύπνησα και καθόταν εδώ πέρα και κοιμόταν δίπλα στο κεφάλι μου, το γλυκούλι μου. Και έμεινε εκεί πέρα για πάρα πολλές ώρες. Αλήθεια. Και γυρνάω σε κάποια φάση και είχε τα ποδαράκια στον αέρα. Ήταν τέλειος. Γλυκούλι. Και τα χέρια του τα είχε στον αέρα. Ναι, παιδιά, εντάξει. Αμαλία, με κοροϊδεύεις. Το γατί μου δεν είναι τόσο χοντρό, εντάξει. Και προφανώς και μπορεί να τα σηκώνει στον αέρα, αφού στηρίζεται στην κοιλιά. Τα πόδια απλά πηγαίνουν μαζί. Έλα, μωρέ, το μωράκι μου. Εντάξει, παιδιά, δεν είναι φώκια το γατάκι μου. Όχι, απλά είναι στυρωμένο και πάχινε. Εντάξει, δεν είναι κουτάβι φώκια, μη μου τα λέτε αυτά. Λοιπόν. Η ελευθερία δεν μας είδε σήμερα, μας στέλνει τα φιλιά της, όμως η ελευθερία σας στέλνουμε και εμείς τα φιλιά μας. Άμα δεν μας είδε σήμερα, δεν ξέρω αν θα δεις και αυτά τα φιλιά που σου στέλνουμε. Αλλά εντάξει, εμείς σου τα στέλνουμε έτσι κι αλλιώς. Και νομίζω ότι ήρθε η ώρα, παιδιά μου, να φύγουμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ανταπόκριση σας σήμερα. Θα ήθελα εγώ να έχετε στο νου σας πάντα ότι βασικά όπως φερόμαστε στους άλλους, βασικά όπως θέλουμε να μας φέρονται, πρέπει να φερόμαστε. Αυτό, εντάξει. Γι' αυτόν τον λόγο, ας συγκρατούμαστε και ας μην βγάζουμε το χειρότερο μας αυτό χωρίς να υπάρχει λόγος. Τι μου λες, Αμαλία, τι. Ναι, όχι, σε μένα μιλάω, εντάξει. Το λέω για να ακούσω κι εγώ. Να φερόμαστε σωστά, παιδιά, για να μας φέρονται σωστά. Αυτό έχει πάρα πολύ σημασία. Και να μην κράζουμε χωρίς να υπάρχει λόγος, γιατί είναι πραγματικά κάτι πάρα πολύ κακό, το οποίο μόνο μας χαλάει τη διάθεση. Εντάξει, αυτό το μήνυμα ήθελα να περάσω για σήμερα. Πάω να φύγω σιγά-σιγά, αφού με διώχνουν. Τι είναι αυτό, μου κάνουν χεράκι, μου κάνουν έτσι. Άντε, τα λέμε τώρα. Άντε, γεια. Όχι, okay, δεν τα κάνουν έτσι. Λοιπόν, θα τα πούμε πάλι αύριο, 3 η ώρα εδώ, στο cooler. Μέχρι τότε να περνάτε τέλεια, φιλάκια πολλά, γεια.